Ο Δημήτρης Μεσημέρης είναι αυτός, η προφητεία μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό. Επιστροφή λίγο μετά το break μας εδώ στον Πολίτη 107.6. Με μένα το Δημήτρη G μέχρι τις 6 στην παρέα μας και τα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός της εκπομπής μας. Στην παρέα μας είναι και ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μεσημέρης στο στούντιο του Πολίτη 107.6. Δημήτρη, σε καλησπερίζω για δεύτερη φορά. Καλώς σε βρήκα, Δημήτρη μου, καλώς σε βρήκα. Είναι τη συναυλία στο ηχητικό αυτό. Ναι. Είμαστε εδώ με την ευκαιρία της συναυλίας, η οποία θα, της συναυλίας και της παρουσίασης του δίσκου, της live συναυλίας. Ακριβώς. Που ηχογραφήθηκε ο δίσκος ζωντανά στο Downtown Live στη Λευκοσία. Και τότε θυμάμαι ήταν και με τα lockdowns και με τους περιορισμούς. Ναι, υπήρχε τότε περιορισμός στον χρόνο, θυμούμαι. Ήταν μέχρι η ώρα 11 και θυμάμαι έντονα ότι προσπαθούσαμε να προλάβουμε να τελειώσουμε τη συναυλία, γιατί υπήρχαν κάποια άτομα εκεί, δηλαδή γύρω στα 20-30 άτομα, για να μπορέσει ο κόσμος να φύγει, γιατί είχαμε μέχρι η ώρα 11 που θα υπήρχε απαγόρευση και ακριβώς. Να προλάβουν να πάνε σπίτι. Και αυτή τη φορά στις 4 Μαΐου θα γίνει η παρουσίαση και η συναυλία, 8.30, ζωντανά φυσικά στο Downtown Live στη Λευκοσία, παρέα με ένα εξαιρετικό σχήμα 7 μουσικών που παρουσιάζουν στη συναυλία τα τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησες στον live δίσκο. Θέλω να μου μιλήσεις για τους συνεργάτες σου, για τα παιδιά αυτά τα οποία βοήθησαν να γίνει αυτή πολύ ωραία δουλειά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι το στήριγμα μας. Παίζουμε σχεδόν όλες μας τις εμφανίσεις μαζί, δηλαδή δεν είναι πάντα όλη η ορχήστρα μαζί, αλλά είναι σταθεροί συνεργάτες, δουλεύουμε, κάνουμε live μαζί. Είναι ο Ξένιος ο Παπασοφρονίου, ο οποίος παίζει μπάσο και αναλαμβάνει την επιμέλεια του συγκεκριμένου προγράμματος. Είναι ο Ανδρέας ο Καρβέλας στο πιάνο, ο Γιώργος ο Χατζίπαπας κλαρίνο και μπουζούκι και μπαγλαμά. Ο Χριστόδουλος ο Χριστοδούλου παίζει βιολί, ο Χαράλαμπος ο Παντελή παίζει λαούτο, ο Πέτρος ο Παπακοσταντίνου παίζει ηλεκτρική κιθάρα και ο Γιώργος ο Ζένιος στα τύμπανα. Είναι μια μεγάλη ομάδα με πολλή ενέργεια. Όλοι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι από τους ανθρώπους που δεν το θεωρούν απλά δουλειά. Περνούμε υπέροχα στις πρόβες. Έχουμε όλοι το ίδιο άγχος, το θετικό, το ωραίο, το δημιουργικό το άγχος. Ναι. Και θα το δούμε, θα το δούμε φυσικά στις 4 του μηνός, 4 Μαΐου. Να πούμε ότι με την είσοδο, με το εισιτήριο το οποίο πληρώνει κάποιος στην είσοδο, θα πάμε και το CD. Ακριβώς. Περιμένουμε πώς και πώς τον live δίσκο αυτό, τη ζωντανή ηχογράφηση. Να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να πάρει εισιτήριά του στο sold out tickets. Μέσω της sold out tickets. Soldouticketbox.com, ηλεκτρονικά τα εισιτήριά του. Υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες online και για τα εισιτήρια και όλα και τις πληροφορίες για τη συναυλία. Λοιπόν, το ωραίο με αυτά τα events, αυτό που έρχεσαι εσύ στο στούντιο εννοώ, είναι ότι έρχεται ο Δημήτρης με την κιθάρα του. Πάντα. Και έχει ετοιμάσει και 1-2 τραγούδια τα οποία θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε ξανά στο ραδιόφωνο του Πολίτη, live στο στούντιο, και να σου πω να μεταφέρω τα σχόλια των συναδέλφων και ακροατών που μας ακούγανε τότε στο ραδιόφωνο και μου λένε αποκλείεται αυτό που ακούμε να ήταν live. Έπαιζες CD. Λέω όχι. Ήταν εκεί ζωντανά, ήταν ο ήχος, η φωνή σου, όλα άψογα. Και πιστεύω ότι και στις 4 του μηνός που θα γίνει και συναυλία, ακριβώς, υπάρχουν οι συνεργάτες μας στον ήχο. Είναι ο Κώστας ο Χαραλάμπους, ο οποίος θα μας βοηθήσει στο όλο σκηνικό. Είναι ο Ανδρέας ο Γεωργίου, ο οποίος θα κάνει τον ήχο έξω για το μαγαζί εκεί στον Downtown. Είναι η Θέα η Κρίση, η οποία μας βοηθά με όλα γύρω από αυτό. Μπορώ να πω ότι είναι δική της, ας το πούμε, της παραγωγή, είναι, τα τρέχει τα πάντα. Θέα, δεν υπήρχες εσύ, δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Και να ευχαριστήσω και τον Πολίτη που είναι πάντα δίπλα μου και πραγματικά για τη βοήθεια που παρέχεται σε αυτή την καλά. Να είσαι πάντα καλά. Τι έχουμε, ακούμε το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα αγαπημένο τραγούδι της Ματούλα Ζαμάνη. Επίσης, επειδή πριν είπες ότι είναι και γιορτή του Ζήση σήμερα, καλά ακούσα. Ναι, ναι. Είναι ένα φιλαράκι μου που το αγαπάει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι και έτσι να το αφιερώσω. Ωραίος. Σ' ακούμε. Thank you.
χέρια μου. Όταν θα ξημερώσει, πριν φύγεις από το σπίτι μας, όταν θα έχει νυχτώσει, πάρε τα χάδια, τα φίλια, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο το καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Τυρά έρα, ναραρα έρα, τυρά έρα, ραραρα έρα, έρα, ναραρα έρα, έρα, ναραρα έρα, έρα, ναραρα έρα, ραραρα έρα, έρα. Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψεις, πριν την αγάπη φοβηθείς και πας αλλού να παίξεις, πάρε τα δέντρα, τα βούνα, πάρε και τα λουλούδια, άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Τυρά έρα, ραραρα έρα, έρα, τυρά ρα, πάρε τα χάδια, τα φίλια, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο το καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Πάρε τα δέντρα, τα βούνα, πάρε και τα λουλούδια, άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Ο Δημήτρης ο Μεσημέρης ήταν αυτός. Θα τον ακούσουμε φυσικά και live σε συναυλία στο Downtown Live στη Λευκοσία 4 Μαΐου. Σας περιμένει όλους και όλες να τον τιμήσετε με την παρουσία σας στην παρουσίαση του live δίσκου του και θα σας παρουσιάσει τα τραγούδια φυσικά εκεί στο Downtown Live live. Θα σε ρωτήσω, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα με, με τους Κύπριους και τον Ηρόδοτο, ο οποίος πήγε στο X Factor, νομίζω είχε πάει, ναι, έχει, ναι, πάει. Έχεις σκεφτεί ποτέ τη φωνή την έχεις, δηλαδή έλεος, γιατί δεν πας σε ένα αυτά τα reality τα πολλά? Έχω μια έτσι διαφορετική φιλοσοφία γύρω από το θέμα. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά που κάνουν αυτές οι εκπομπές. Είναι αρκετά σοβαρές σε θέμα παραγωγής. Και πραγματικά πρέπει να δίνουν πάρα πολλά λεφτά για να στήσουν τέτοιες παραγωγές. Απλά θεωρώ ο καθένας προσωπικά πώς βλέπει
τα βήματα που θέλει να κάνει, mm-hmm. το πώς θέλει να προχωρεί. Δεν κρίνω κανέναν. Έχεις βάλει στόχο, να το πω διαφορετικά. Έχεις βάλει στόχο την τοπική αγορά? Όχι. Η αγορά είναι γύρω από το ελληνικό τραγούδι γενικότερα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος και όπου υπάρχει ελληνική γλώσσα, έτσι, όποιος μπορεί να ακούσει τα ελληνικά τραγούδια. Αλλά αμφίβολα όμως, αν μία εμφάνιση στο X Factor, στην τηλεόραση, η οποία παίζει και στην Ελλάδα πανελλαδικά, θα ήταν για έναν καλλιτέχνη, θα ήταν τεράστιο boost όσο αφορά την αναγνωρισιμότητά του. Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι μετά από αυτό είναι στο χέρι του κάθε, σίγουρα, του κάθε καλλιτέχνη, του κάθε ανθρώπου, το πώς θα προχωρήσει και πώς θα φτιάξει πάλι την πορεία του. Είναι μια εμπειρία αυτό που μπορεί να ζήσει κάποιος. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι το να χτίζεις καθημερινά το δρόμο σου, να χτίζεις τα σκαλοπάτια σου, είναι ένα παράδειγμα που λέω σε πολλούς φίλους. Αυτά τα σκαλοπάτια που χτίζεις με την εμπειρία, mm-hmm. καθημερινά, δεν χαλούν, δεν μπορεί να σε πάει πίσω. Δηλαδή, όταν δεν αποκτήσεις την εμπειρία που χρειάζεται και βρεθείς ξαφνικά σε ένα πιο ψηλό επίπεδο από εκείνο που συμβαδίζει με την εμπειρία σου, mm-hmm. όταν θα έρθει η στιγμή, γιατί πάντα έρχεται η στιγμή που κάνεις λίγο πίσω, θα είναι απότομο το πίσω. Κατάλαβα. Και δεν θα είναι τόσο... Κατάλαβα τι εννοείς. Εγώ φυσικά το πήρα σαν ένα μικρό πρόξιμο για την πορεία που είπες και εσύ πριν. Ένα μικρό πρόξιμο στο να γίνει λίγο πιο διάσημο. Σίγουρα υπάρχουν και ανθρώποι που δούλεψαν και πάνε εκεί και με μεγάλη εμπειρία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλοι χωρίς. Ναι, εννοείται. Για την πορεία που είπες τώρα μόλις. Τι επιφυλάς στο μέλλον? Τώρα με τις συναυλίες έχουν ανοίξει όλα τα... έχουν αρθεί τα μέτρα. Επιτέλους ήταν κάτι που το περιμέναμε όλοι οι καλλιτέχνες. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, τα είχαμε πει και στο mm-hmm. παρελθόν. Και όταν σε ρώτησα για το τι ετοιμάζεις, μου είπες για το δίσκο, ο οποίος περιμένεις να γίνει η παρουσίαση του δίσκου, αλλά δεν είχες σχέδια τότε, νομίζω, δεν μου είχες πει κιόλας για τα σχέδια σου όσο αφορά συναυλίες. Σκέφτομαι ότι είχαμε κυκλοφορήσει το δίσκο μέσα στην καραντίνα, μέσα στο lockdown, mm-hmm. και κάναμε ένα χρόνο μετά την παρουσίαση, όταν ήρθε και ο Παντελής και τα παιδιά. Θυμάμαι, ναι. Αυτά αγαπώ να κάνω. Να κάνουμε ωραίες δουλειές, να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν ουσία. Mm-hmm. Πέραν του event τώρα στις 4 του μηνός Downtown Live, ετοιμάζεις το καλοκαίρι κάποια περιοδία? Ετοιμάζω δισκογραφία σιγά σιγά ξανά. Μάλιστα. Έχω ήδη φτιάξει 2-3 τραγούδια. Είναι στο φτιάξιμο όλο το πράγμα. Γιατί για να κάνει περιοδία ένας καλλιτέχνης, θα μου πεις τώρα εσύ, πρέπει να έχει κάποιο νέο υλικό ή κάτι να προωθήσει να το ακούσει ο κόσμος. Ακριβώς. Όχι πάντα, αλλά ναι. Είναι ένας πρόξιμος το να το κάνει αυτό το ακριβώς. πράγμα. Εντάξει, σιγά σιγά προσπαθώ να αποκτήσω και περισσότερους φίλους εκεί έξω στην Αθήνα. Mm-hmm. Προσπαθώ να κάνω περισσότερα live. Έχω κάνει κάποια live στην Αθήνα τα οποία πήγαν πάρα πολύ καλά και αυτό με έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Mm-hmm. Τώρα που έχουν ανοίξει όλα εδώ στην Κύπρο, είναι πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο το αίσθημα, το ότι βλέπουμε πολλές δουλειές να έρχονται, πολλές συναυλίες, πολλές παραστάσεις και όμορφα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι απλά δουλειά. Είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ωραία που το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι μπορείτε να μπείτε στο www.soldoutticketbox.com για να πάρετε το εισιτήριό σας για τη συναυλία του Δημήτρη Μεσημέρη. Η ζωντανή ηχογράφηση, έτσι λέγεται η παρουσίαση, στο Νικοσία Downtown Live, Τετάρτη 4 Μαΐου, 8:30. Με το εισιτήριό σας θα πάρετε και το CD, εννοείται, στην είσοδο του venue. 4 Μαΐου. Πριν κλείσουμε, έχεις ακόμα ένα τραγούδι το οποίο... Θα σου πω ένα δικό μου τραγούδι. Είναι σε στίχο του Ανδρέα Παράσχου. Ωραίος. Και σε δική μου μουσική. Είναι το «Χαλάλι το φεγγάρι». Πάμε.
θεριό. Είσαι θέα, είσαι του πόθου πόθος. Κι εγώ με στα σεντόνια σου ατέριαστος και νόθος. Εσύ το είπες έρωτα με φως απ' τη σελήνη, μα είναι ζήλια αρρωστή που την καρδιά μου σβήνει. Χαλάλι όσα μου χρωστάς, της νύχτας μου γοργόνα. Ήπιες τα νιάτα μου νερό, δεν έμεινε σταγόνα. Χαλάλι κύλα βωματιές, μα κάνε μου τη χάρη. Φύγε να πέσει φυλακή, χαλάλι το φεγγάρι. Μια φυλακή μου χάρισες και με κτίσες κι μέσα, να βλέπω το φεγγάρι σου αχάριστη μπαμπέσα. Στις σιδεριές της πια μετρώ τις λύπες με το πύχη, και στα ντουβάρια το όνομα χαράζω με τον ήχη. Χαλάλι όσα μου χρωστάς, τις νύχτας μου γοργόνα. Ήπιες τα νιάτα μου νερό, δεν έμεινε σταγόνα. Χαλάλι κύλα φωματιές, μα κάνε μου τη χάρη. Φύγε να πέσει φυλακή, χαλάλι το φεγγάρι.
νύχτας μου γοργόνα. Ήπιε στα νιάτα μου νερό, δεν έμεινε σταγόνα. Χαλάλι κύλαμπο ματιές, μα κάνε μου τη χάρη. Για να πέσει η φυλακή. Χαλάλι το φεγγάρι. Αυτή ήταν μια πολύ πολύ μικρή γεύση, Παναγία μου, μια πολύ μικρή γεύση της συναυλίας που θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε στις 4 του μηνός, 4 Μαΐου, στο Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Δημήτρης ο Μεσημέρης ήταν αυτός. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Είναι πάντα ευχαρίστηση, το ξέρεις, να σε έχω καλεσμένο στο στούντιο. Και τουλάχιστον αυτά τα δύο τραγούδια είναι ανάσα καταπληκτική. Ένα break από το καθημερινό μας, την ρουτίνα του και του ραδιοφώνου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού λοιπόν 4 του μηνός, Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Δημήτρης ο Μεσημέρης σας περιμένει για την παρουσίαση του live album του. Θα σας παρουσιάσει live τα τραγούδια του live CD. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πέφτουνε τα άστρα στη γη.